Ευτυχώς που αυτό το απέσιο πράγμα εξαφανίστηκε από το πρόσωπό μου. Έτσι πως ήμουν χάλια χθες, δεν θα μπορούσα να είχα πάει με τίποτα στο σχολείο. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα είναι ο Φίλιπ. Θα έχει άραγε ακόμα χρώμα στο δικό του το πρόσωπο. Θα έχει πολύ πλάκα. Και τέλος να φορέσω τα παπούτσια μου. Σήμερα ποιο χρώμα να βάλω, μπλε, μοβ, δεν είμαι σίγουρη. Άννα, έρχεσαι αγάπη μου. Όχι, μου φαίνεται ότι άργησα. Ναι, μαμά, έρχομαι. Άντε, να σε επιτέλους. Τα αδέρφια σου έχουν ήδη τελειώσει το πρωινό τους. Καλημέρα, πρέπει να πάω γρήγορα πάρω, ξέχασα την τσάντα μου. Καλά, τι βλέπω, φόρεσε δύο διαφορετικά χρώματα παπούτσια. Κλασική Άννα. Δεν μου λες, Άννα, σε λίγο θα σας δώσουν τους βαθμούς σας. Έτσι δεν είναι? Άραγε, μοιράζουνε βαθμούς και στο παιδικό σταθμό. Όχι, εγώ τι βαθμό θα πάρω από την Πρικίτε? Μη στεναχωριέσαι, Έμα. Στον παιδικό σταθμό δεν έχει βαθμούς. Στο σχολείο έχει μόνο. Στο παιχνίδι θα έπαιρνα σίγουρα το καλύτερο βαθμό. Αλλά στο σημάζεμα από το δωμάτιο... Γεια σας, εγώ φεύγω κατευθείαν, έχω αργήσει πολύ. Θα τα πούμε το απόγευμα. Γεια σου, κορίτσι μου. Τελικά όμως δεν μου απάντησε για τους βαθμούς. Εντάξει, θα μιλήσουμε πιο μετά. Καλημέρα, Τέσσα. Τι κάνεις? Χθες έφυγες πολύ γρήγορα. Καλημέρα, Άννα. Ναι, χθες είχα ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Καλά, εντάξει. Θα τα πούμε σε λίγο μέσα στο μάθημα. Καλά, Άννα, τι είναι πάλι αυτό που έκανες? Φόρεσες παπούτσια με διαφορετικά χρώματα. Πω, πω, δεν μου λες γκαβί είσαι. Α, σίγουρα με κοροϊδεύεις, ε. Ωχ, στα αλήθεια φόρεσα δύο διαφορετικά χρώματα παπούτσια. Η μαμά μου απέσπασε την προσοχή. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου φαίνονται και τόσο παράξενα. Μπορεί να είναι η τελευταία τάση της μόδας. Απέκει, χθες το απόγευμα περάσαμε πολύ ωραία στο σπίτι της Άννας. Κρίμα που δεν ήρθες. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά έπρεπε να προετοιμαστώ για το μάθημα των μαθηματικών και βγήκα με τον Ρικάρντο να φάμε ένα παγωτό. Αχ, ναι, σωστά τα μαθηματικά. Και εγώ διάβασα, ελπίζω να αρκεί. Γεια σας, κορίτσια, τι λέτε για τα μαθηματικά? Καλημέρα, Άννα. Α, βλέπω ότι πρόλαβες να καθαρίσεις το πρόσωπό σου από τα χρώματα. Πολύ καλή δουλειά. Να σου πω, για μια στιγμή πίστεψα ότι αυτά τα χρώματα θα κολλήσουν για πάντα στο πρόσωπό σου. Εκεί μπορεί να μην ήσουν εκεί, αλλά πρέπει να με πιστέψεις. Η Άννα και ο Φίλιπ γέμισαν με χρώματα. Αλήθεια, πρόλαβες να διαβάσεις για το τεστ? Να διαβάσω για το τεστ? Για ποιο τεστ μιλάτε? Και εδώ που τα λέμε, γιατί φοράς δύο διαφορετικά χρώματα παπούτσια? Το έκανα επίτηδες. Μου αρέσει πολύ σαν ιδέα. Είναι μοδάτο. Καλημέρα, Άννα. Μη μου πεις ότι είσαι ακόμα θυμωμένη μαζί μου επειδή χθες σου πασάλιψα με χρώματα το πρόσωπο. Όχι, είχε πλάκα. Τα καθάρισα και όλα στα χρώματα από το πρόσωπο και βλέπω ότι τα καθάρισες κι εσύ. Παιδιά, εγώ λέω σιγά σιγά να πάμε στο μάθημα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το διαγώνισμα και δεν θέλω να αργοπορήσουμε. Μισό λεπτάκι, τι μου είπατε ακόμα? Για ποιο διαγώνισμα μιλάτε? Παιδιά, πού πάτε? Περιμένετε με, σας ρωτάω κάτι. Για ποιο τεστ μιλάτε? Α, μάλλον δεν πρόσεχες. Δεν ήξερες ότι σήμερα γράφουμε το δυσκολότερο διαγώνισμα μαθηματικών. Γεια σου, Ρόνια. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Ποιος είπε κάτι για διαγώνισμα μαθηματικών? Μας πήρε όλους τηλέφωνο χθες ο κύριος Γκρόμπ και μας το είπε. Και μας είπε κιόλας ότι όποιος δεν προετοιμαστεί καλά και δεν γράψει καλά θα πάρει το χειρότερο βαθμό. Οχ, εμένα οι γονείς μου δεν μου είπανε τίποτα. Είμαι πως τον Αλέξανδρο Σκιέμα που σήκωσαν το τηλέφωνο. Δεν θέλω να πάρω χάλια βαθμούς. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε. Πού πάτε? Χρειάζομαι πληροφορίες. Κανένας δεν μου είπε ότι σήμερα γράφουμε διαγώνισμα στα μαθηματικά. Ποιο είναι το θέμα? Τι κάνατε? Τι ασκήσεις έχετε κάνει στο σπίτι? Όλα όσα κάναμε τον προηγούμενο χρόνο. Οχ, όχι, δεν έκανα καθόλου προετοιμασία. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Α, η Άννα Περιστέρη φαίνεται πάρα πολύ αναστατωμένη. Καλά, Νούλα, τι έχεις πάθει και φωνάζεις έτσι? Μήπως μπορώ να σε βοηθήσω? Δεν μου είπε κανένας ότι γράφουμε σήμερα διαγώνισμα και αν δεν καταφέρω να το περάσω, τότε θα πάρω ένα βαθμό χάλια. Αχ, καλησπέρα, πας πάρα πολύ καλά με τα μαθηματικά και το διαγώνισμα δεν είναι δύσκολο. Το είδα, τον έβγαζε φωτοτυπίες ο κύριος Γκρόμπ. Καλά, θα ρίξω τότε μια βιαστική ματιά στο βιβλίο μου και ίσως να μπορέσω να τα καταφέρω και έτσι. Αν νομίζεις τώρα τελευταία στιγμή ότι θα προλάβεις να διαβάσεις την ύλη και να γράψεις διαγώνισμα. Μου λες, έχεις καμιά καλύτερη ιδέα από το να μου αγχώνεις τώρα τελευταία στιγμή? Εγώ νομίζω ότι θα τα καταφέρεις και χωρίς να διαβάσεις, αφού είσαι η καλύτερη μαθήτρια της τάξης στα μαθηματικά. Ναι, εδώ που τα λέμε, η Πία λέει αλήθεια. Απλά κράτη την ψυχραιμία σου και θα τα καταφέρεις. Και άμα είναι δύσκολο και πατώσω και δεν γράψω καλά και στο τέλος μείνω και στην ίδια τάξη. Οχ!
«Μήπως σήμερα είσαι λίγο μπερδεμένη. Δες εδώ, έχεις φορέσει και δύο διαφορετικά χρώματα παπούτσια. Γόλο να ηρεμήσεις λίγο». «Όχι, πια όλοι τα είδαν τα παπούτσια, μόλις σας είπα. Το έκανα επίτηδες. Είναι της μόδας». «Α, κύριε Γκρόπ, καλώς ορίσατε. Περιμένετε μισό λεπτό. Ήθελα να μιλήσω λιγάκι μαζί σας». «Τι θέλετε, αγαπητοί. Ξέρετε ότι βιάζομαι λιγάκι γιατί έχουμε διαγώνισμα στην τάξη». «Ξέρετε, συνάντησα πριν την Άννα Περιστέρη και το καημένο το κορίτσι μου. Φαίνεται ότι είχε αγχωθεί πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να τη βοηθήσετε λίγο?» «Η Άννα Περιστέρη δεν θα γράψει διαγώνισμα μαζί μας. Γι' αυτήν έχω ετοιμάσει κάτι άλλο, γι' αυτό δεν την πήρα τηλέφωνο». «Α, γι' αυτό δεν ήξερε τίποτα για το διαγώνισμα. Ναι, τώρα καταλαβαίνω». «Το φαντάζεσαι, Μπέκη, να μείνω στην ίδια τάξη και να μην είμαστε μετά μαζί?» «Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Ετοιμαστήκατε για το διαγώνισμα?» «Έχω χωθεί τόσο που έρχεται να λυποθυμίσω». «Μαζέψτε τα βιβλία σας». «Ναι, εντάξει, τα μαζεύω τώρα. Όχι, έπεσα κιόλας από τον πολύ το φόβο». «Αύριο, Άννα, δεν υπερβάλλεις λίγο. Είσαι καλύτερη μαθήτρια. Πώς κάνεις έτσι?» «Ναι, αλλά δεν πρόλαβα να διαβάσω καθόλου και φοβάμαι ότι θα μείνω στην ίδια τάξη. Αυτό θες?» «Ρόνια, και αυτή τη φορά δεν θα αντιγράφουμε από τους άλλους. Το έμαθε ο κύριος Γκρόπ ότι δεν διάβασα σήμερα, γι' αυτό δεν μου δίνει κόλλα για να γράψω». «Άννα, άμα συνεχίσεις να κάνεις έτσι θα μαγχώσεις και εμένα και θα πατώσω κι εγώ στο τέλος». «Κύριε Γκρόπ, ακούσατε ότι δεν διάβασα, γι' αυτό δεν μου δίνετε κόλλα. Τι θα κάνουμε τώρα?» «Όχι, ρέμισε, Ανούλα μου, για σένα έχω ετοιμάσει μια ειδική άσκηση. Έλα μαζί μου». «Στο μεταξύ, παιδιά, θα σας προσέχω εγώ». «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, έλα μαζί μου, κορίτσι μου». «Τι μου έχει ετοιμάσει ο κύριος Γκρόπ? Καμιά τιμωρία? Θέλει να μου μιλήσει? Τι έχω κάνει?» «Παιδιά, ξεκινάμε το διαγώνισμα. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες». «Άννα, κορίτσι μου, κάθισε». «Ωχ, τι είναι τώρα αυτό? Θα κάνουμε προφορική εξέταση. Θα με ρωτάτε και εγώ θα πρέπει να απαντάω?» «Κύριε Γκρόπ, δεν ξέρω ποιος σας είπε ότι δεν πρόλαβα να διαβάσω. Αλλά άμα με αφήσετε θα διαβάσω σήμερα το απόγευμα και μπορώ να γράψω το διαγώνισμα αύριο». Τι λες, διαγώνισμα αύριο? Όχι, όχι, εγώ τώρα εδώ πέρα ήθελα να μιλήσω μαζί σου για την εκδήλωση «Δάσκαλοι εναντίον μαθητών». Ξέρω ότι τη διοργανώνεις εσύ. Δηλαδή δεν θα με εξετάζετε προφορικά στα μαθηματικά? Θέλετε να μιλήσουμε για το «Δάσκαλοι εναντίον μαθητών»? Ευχαρίστως. Μπορώ να γράψω το διαγώνισμα μια άλλη φορά? Όχι, κορίτσι μου, εσύ δεν χρειάζεται να γράψεις διαγώνισμα. Ξέρω ήδη τι βαθμό θα σου δώσω. Θα είναι πολύ καλός. Αλήθεια λέτε, κύριε Γκρόπ? Και εγώ που νόμιζα ότι θα μείνω στην ίδια τάξη. Και τώρα, κορίτσι μου, που συνεννοηθήκαμε για τους βαθμούς, ας μιλήσουμε για τις επόμενες εκδηλώσεις «Δάσκαλοι εναντίον μαθητών». Με τα χαράς μου, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα έρθω να μαζέψω τις κόλλες σας. Περάσανε 45 λεπτά. Άντε, γρήγορα, τελειώνετε. Οπότε δεν είχα ιδέα τι να γράψω. Το μόνο που έγραψα στην κόλλα μου ήταν το όνομά μου. Εμένα ευτυχώς με βοηθάει η Άννα στα μαθηματικά. Κάνουμε τις ασκήσεις μαζί και νομίζω ότι κατάφερα να πάω καλούτσικα στο διαγώνισμα. Ωραία, παιδιά, τις μάζεψα τώρα τις κόλλες. Σας εύχομαι όλους καλή επιτυχία και καλό διάλειμμα. Μπέκη, εσύ κατάλαβες γιατί η Άννα έπρεπε να βγει από την τάξη? Πού πήγε? Ίσως κατάλαβε ο κύριος Γκρόμπ ότι δεν διάβασε και την έβγαλε έξω από την τάξη για να μην κάθεται εκεί πέρα και κοιτάει την κόλλα και γίνει ρεζίλη. Σε ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου, για τις πληροφορίες. Τώρα έχω μια ιδέα πώς θα το οργανώσουμε την επόμενη φορά. Δεν θα πεις τίποτα, είναι μυστικό. Πρέπει να είναι έκπληξη. Σύμφωνη, κύριε Γκρόμπ, δεν θα μαρτυρίζω τίποτα. Γεια σας, κοριτσιά, να με, όλα καλά? Δεν καταλαβαίνω, Άννα, τι έγινε? Από πού και ως που τώρα είσαι τόσο καλοδιάθετη? Σε έβαλε να γράψεις άλλο τεστ? Δεν πρέπει να το μαρτυρήσω, αλλά διοργανώνουμε ένα καινούριο δάσκαλο εναντίον μαθητών. Α, τι τυχερή που είσαι! Μπράβο! Θα ήθελα κι εγώ πολύ περισσότερο να διοργανώσω κάτι τέτοιο από το να γράφω διαγωνίσματα. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα δύο παπούτσια σήμερα μου φέρανε γούρι. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Γκρόμπ μου είπε ήδη ότι ξέρει τι βαθμό θα μου βάλει και θα είναι πολύ καλός. Οπότε, τέλος καλό, όλα καλά!